Χριστός Ανέστη φίλοι μου, και από Θεού άρξαστε, θα ακούσουμε ένα δημοτικό της Καπαδοκίας για τον Άγιο Γεώργιο, το οποίο θα μας ερμηνεύσει ο Στέλιος Μακρής, συνοδεία Μεγάλης Χοροδίας. Να τους ακούσουμε φίλοι μου. Και πάμε στην Ανατολική Κρήτη για να ακούσουμε γλυκές μελωδίες και να χορέψουν από το Κέντρο Λαογραφικών Ερευνών. Thank you.
γνωστός σε όλους μας πλέον, ο Γιάννης ο Πασής, ο Βρουβογιάννης. Δεν θα πω εγώ, αυτό θα τα πει και ο συγχρόνος θα ερμηνεύσει το νέο του τραγούδι. Να τον απολαύσουμε, φίλοι μου. Αγαπητοί μου, καλώς σας σμίξαμε, ναι. Καλώς ορίζομαι τις μίλια μαδιώτες. Στου ψιλούριδη της σκιά, σε ένα καινούριο τραγούδι που αναφέρεται στο Ψιλορίτη. Το έχω ονομάσει τραγούδι του Ψιλορίτη, του Ψιλορίτη η σκιά, που μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει ανατρέψει, μας έχει διδάξει. Δεν θέλω να συγκουράσω καμιά φορά η γνώμη του κάθε ανθρώπου, η αντίληψη, η σκέψη, η έγνοια προς τον συνάνθρωπο, η αγάπη προς την πατρίδα, η αγάπη προς την θρησκεία, ξεχυλίζει μέσα από την πίεση που μπορεί να συντάξει ο κάθε άνθρωπος και μέσα από τη μουσική. Έτσι λοιπόν και εμείς θα δούμε τη δική μας γνώμη, γιατί διάσταση της ύπαρξής μας. Καλή διαχέτευση, αγαπητοί μου. Αφού μορφώ μοξά χέρια, όχι
νέα σε γενναία, αφού μορφώ μοξά χεριά. Όχι νέα σε γενναία, στην ψιλορίτη τη σκιά. Κατσιφαριά, κατσιφαριά, στη γύρα σου πήγω ξαριά. Η μάχη της Κρήτης πλησιάζει, οι θηριωδίες των Ναζί ξαναέρχονται στις μνήμες όσων ζουν ακόμα και φυσικά εμάς των μεγαλύτερων, οι οποίοι μας θα έχουν διηγηθεί από πρώτο χέρι γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, παππούδες και γιαγιάδες. Ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε η κυρία Εύα Λαδιά, που της παρεχωρήθη από τον κύριο Παπουτσιδάκη, μου έδωσε την αφορμή να ξαναφέρω στις μνήμες, ειδικότερα στην επαρχία Μαρίου και στο χωριό Γερακάρι, τη θηριωδία των Ναζί διαστόματος της κυρίας Ριτσάτου. Να παρακολουθήσουμε αυτό το λιγόλεπτο βίντεο, αγαπητοί μου φίλοι.
κύκλος του αίματος στο κέντρος έκλεισε στο γερακάρι. Εκτέλεσαν 41 άντρες και 2 γυναίκες. Και τα πατρογονικά μας ισοπαίδωσαν, ακόμη και τάφους των προγόνων μας ανατείναξαν και τους εκτελεσμένους άταφους αφήκαν και ο ορίζοντας πλημμύρισε από θρύνους, λαθμούς και απελπισία. Πρώτη φορά έβλεπα στα πόδια μου να βγαίνουν ανθρώπινες ψυχές. Ανατριχιάζω κάθε φορά που θυμούμε τις φοβερές εισπάσεις στα νεανικά πρόσωπά τους. Την έκφραση της πίκρας και του μεγάλου πόνου από τη βία υστέρηση τα πάνω κόσμου. Μα μια φορά τον Ελκυρανία και εξωμέναμε στην εξοχή. Το θέρος, όλοι οι άνθρωποι, όχι εμείς μόνο. Και βάσαμε τα δραπάνια και θερίζαμε τη φούρτζα του καλοκαιριού που είναι κάψα. Για να βγάλουμε το ψωμί να το φάμε. Εδώ μας κάψαν, ήρθαν οι Γερμανοί και χαλάσανε το χωριό μας. Και καταστραφήκαν και τα... Οι καρποί, τα πατάτες, φασόλια, ό,τι είχαμε μαζωμένα στο σπίτι. Και μας χαλάσαν και τα σπίτια μας, μας ζυγόξαν από το χωριό και μας πήγανε τα σύρματα, τη φορτέτα, στη φυλακή και μας βάλανε. Οι χωραΐτες μαζεύανε σε σίτιο και μας φέρνανε και μας ταΐζανε έτσι στη φορτέτα. Τι 18 μέρες απάνω τους απολάρανε, τον ήρθανε διαταγή να απολάρουνε τσιχμάλο του. Και απολάρανε τσι άντρα μας και πήγανε στο χωριό και ήταν να δούνε τρόχαλο το χωριό. Και τα σπίτια και τα νεκροταφεία και τις βρύσες χαλάσανε οι Γερμανοί. Και σκοτώσανε και 52 άτομα από του Γερακάρου. Πάβαν οι Γερμανοί την Κρήτη και κατεβήκαν όλοι οι πολίτες με μαχαίρια και με κουμπούρια και με όπλα. Και την ώρα που πέφτανε από το αεροπλάνο οι Γερμανοί σκοτώνανε πολλοί οι πολίτες. Έτσι έκαναν τα τουφέκια και σκοτώνανε στον αέρα. Μόλις κατεβήκανε κάτω, καταλάβανε το ρέθιμο. Και κατεβήκαν από το μέρο πάρα πολλοί. Ήταν αρθώτες και βολιονίτες και πατρούτες, όλοι ήταν δούρμα και πήγανε μέσα στη χώρα. Για να εμποδίσουν τους Γερμανούς να έρθουν στα χωριά. Να πολεμήσουν. Να πολεμήσουν. Και όμως παραδοθήκαν ύστερα. Κατεβήκανε, παραδοθήκανε κριτική στους Γερμανούς. Και ο παπάς μας είναι πάνω, τότε μου λες. Και ο παπάς. Στρατιώτης πότε. Ήρθαν από τον πόλεμο από την Αλβανία. Την Αλβανία, ναι. Τελειωμένος ή τον έχει τελειώσει τη στρατιωτική. Και ήταν τραυματίας. Και ήταν τραυματίας, μάλιστα. Ο μπαμπάς του ήρθαν λίγο γιατί καταλάβουν την Κρήτη και όποιοι τον στα βαπόρια τα βουλήσαν. Ναι, και πώς λυπήσανε. Και ήρθαν. Ύστερα πέφτανε η Γερμανία από τα λεξίπεδο και τσιθωρούσαμε στα πουλιά σαν τσικοράκους μαύρα και πέφτανε από το χωριό μου, από την παντάφα. Και πέφτανε στον αέρα, στο ρέθιμο. Να μην ενθόρψαμε το ρέθιμο, μην μπορούσε να ουρανώ. Και πέφτανε σαν τα πουλιά, έστειξε τα αεροπλάνο στο προφάρα που λέμε και χωρίζει από την μετάνα. Και πέφτανε τα πουλιά, πέφτανε οι αλεξοπουλιές σαν τα μαύρα πουλιά που πετούνε. Δούρμα, δεν βλέπεις πουλιά και πετούνε μαύρους κοράκους, έτσι έπεφταν. Και φωνάζαμε το τεσσάν, μα ήταν που πέφτει από τα αεροπλάνο, ένα ήταν που πέφτει από τα αεροπλάνο και όχι ήμουν πάντα και κατήκαμε κάπου, ήμουν Γερμανία.
Πέφτονται με τα αεροπλάνα και καταλάβαν το ρέθεμα. Τα τηλέφωνα τα είχαν ανοιχτά και κατέχανε κάθε μισή ώρα ή δεν γίνεται. Τότε σας όσοι ευρεθήκανε στα Περβόλια, το αεροδρόμιο ψηλήτα. Σε σκοτώμα και το μέλλον. Γιατί περάσανε το μεγάλο, πώς τον λέγανε, τον Γκράιντε. Τον είχανε λέει, είχανε το 24 ώρα, δυο μερόνυχτα στο κέντρο και τον τροφοδοτούσαν. Από το Γερακάρι, τροφοδοτούσανε από τα Νομέρος, από τις Βρύσες, πέντε χωριά. Ναι. Γερακάρις, Άνω Μέρος, Καρδάκι, Βρύσες, Βουργούθους. Στην Κρία Βρύση, από εκεί πρέπει τον εφήγαν. Από εκεί τον εφήγαν, τον πήγαν στο Λιβικό Πέλαγος να τον επάνε στο... Στο Κάιρο. Στο Κάιρο. Μάλιστα. Και από εκεί τον έβαλαν και τηλεφώνησαν με ασύρματο και ζει. Και προδόκανε και ποιοι τον τροφοδοτούσαν. Κουτελιδάκηδες και κοκονάδες. Και ξέραν τα ονόματα από προδοσία. Και απίστανε πήγαν στο Κάιρο, ακούσαν ο δάσκαλος, ο Ξέκαλος, ακούσαν ο Κουτελιδάκης, ο γιατρός, ο Κοκονά, ο πατέρας, ο δάσκαλος. Αυτοί ζήσαν όμως, αλλά δεν ζήσανε. Αυτοί ζήσανε και με παράσιμο. Από τα μεσάνυχτα και ύστερα, έφεραν μηχανήματα, έφεραν αυτοκίνητα. Κι όσοι ήρθαν από το σπίτι, λέει, ήρθαν οι μεσοί και γυάλια από τις ποταμούς. Τις ποταμούς όσοι ήρθαν με αυτοκίνητο. Ναι. Στρατιώτες έδωσαν γύρω το χωριό. Από το σπίτι, λέει, ήρθαν πολλοί γιατί... Συναρώματα και σας έπιασαν στον ύπνο. Τον ύπνο. Το πρωί-πρωί σηκώθηκε ο Κακομοίρης ο Τσουτσουδονικολής από τον Αιγύπτον άμα να πάει να πολλάρει λέει τη στέρνα. Τον νερούλα να βλέπει το νερό. Μιλήσα σύντουδα του Κακομοίρη και δεν άκουσε. Διαταγή είχαν να σκοτώνουν πλούσιοι άντρες. Και σκοτώσαν τον στο φούντομα που πάμε στον Μπέι. Έτσι, τον είχαν τρία χρόνια, τον είχαν διαθαμένο σε ένα λάδο. Είπε τον εδώ πράγμα κι όμως αυτοί δεν ακούσαν για αυτό το κακό. Μια φορά σκοτώσαν τον, με κατέβαινε να πάει να πολλά λέει τη στέρνη. Και ακούσαμε την Παλωτέ, δεν ακούσαμε την Παλωτέ, σηκώθηκαμε εμείς. Και πρωτοσηκώθηκα εγώ και προβαίνω από την ταράτσα και τον γιαό Μπαντελής, η Ρίκας άντρα, και ξόμενε νεόξο στο δώμα και στο σουδονικό γίνα την τρούλα και τότε σας εγκίνονται. Και τον άκουσα και χαλιμούρτιζαν και μίλαινε με το τίνο, λέω είδα συμβαίνει, λέω ζήτω να είδα τρέχει, Γερμανοί ζητώνησα, Γερμανοί, δώσα το χωριό, μα λέγατε μετά θα γυρεύουν. Μονανή να τα ο γείτονας, θα τον αφήσει. Να φύγει. Μπαίνω και του λέω, έτσι έτσι μου πένω Παντελής, τον εδάγρο φύλακας. Κι όμως επιάσαν τον και σκοτώσαν τον γι' αυτό. Πώς τον επιάσαν εδώ, δεν κατήσω, σκοτώσαν. Μα σκοτώσαν τον γι' αυτό, να είχα πάει και ο δικός μου, δεν εξανήγαν ονόματα μου. Με εμφάνιση θέλω να τον σκοτώσω. Και για έρνια τον άπο θα να φύγει. Και αυτός εκάτεσε από πόλεμο. Και μου λέει δέγλακο να φύγω γιατί είναι το χωριό του Δμήντσου που για εγώ θα με σκοτώσω. Μου θα γυρίσω να κρυφτώ στον Αχερζιόν. Για έρνια από τη μέση της σκάλας και μπαίνει στον Αχερζιόν από πάνω από το Αφβάνα Μετάσχερα. Και όπως κατεβάζει το σκέπασμα τα Σερβιώνα και μένει έτσι Σερβιώνα για ματωσάσχερα δεν εμβούλησε να πάει στον πάτο για τον Αύγουστο και είχαμε και τα τροφήματα και τα τσικαρπούς γεμάτο το σπίτι. 22 Αυγούστου. 22 Αυγούστου. Μόνο στις πατάτες που είχαμε να βγάλουμε. Σε αποσούλο, το εισόδημα, φασόλες. Είχαμε και φασόλες. Α, έξω. Ας είναι, μου λέει, άμε μέσα και κάτσε και... Γράνε το γύρο την κεφαλή του Ρατσί από μπίτσιαν οι Γερμανούς να πεις πως είναι άρρωστος και κάθεσαι και τον βλέπεις. Μόνο μου που θα έχουν έρθει γύρω να μου κάνει Ρατσί και λέει... Και εδώ ήταν άδεια Γερμανούς. Με τα πολυβόλα και κρέμιδανε, με τα περίστροφα στο χειρό. Φοβάσαι και έγινε φοβάσαι. Και εγώ 7 μηνών στη Σοφία μου. 7 μηνών. 7 μηνών ήμουν, τα άναντισε, τα 22 Αυγούστου μας εκάψανε και έτσι... 5 το Οκτώβριο, άλλη μόνη τη μέρα, την έκανα το βράδυ. Γέννησες. Ασύνελα.
Εδώ ήταν άδειο Γερμανού, λέει κομ κομ, λέει τι, κατέχα τα ελληνικά, μόνο τσα μου φάνηκε πως είπαν στην αρχή. Κομ κομ, δηλαδή ναι, γράβει. Ήταν γυράβει το πάει. Λέω να, ο μπαμπάς άρρωστος. Ναι, παιδί μου, άρρωστος είμαι κανένα. Ανασηκώθη γίνω. Κάθε τον με τα γδυνά πόδια. Όχι τα παππούς. Και του δείτε τα στιβάνια και τα βάνια. Αλλιώς θέλαμε να συντακάρουν τσιβρόντου, λέω. Πώς για όλα να συντακάραν τσιβρόντου σε τσιβρόντες. Αυτή η μαμά δεν είναι. Μόνο του δώκα τα στιβάνια και τα βάνια. Το θυμούμε και είστε καπέρα πέρα και καγκαλιασμένο το σαν το θονεθάτρο πια. Πια κούντουρο μου, πια κούντουρο. Το Δημητράκι σε θιάρμη είχαμε ένα εφαμιζούρι. Και μας έβλεπαινε 18 πρόβατα. Ναι, τα βούζε. Και το χατσάει, κακομήρα η μάνα του να σκάσει τα γίνικα. Αφού πέρασε και 10 η ώρα να προσώσει. Εδώ είδαμε θόρυ και της παραδίδω εγώ το κοπέλι και μου ξέρει, αλλά το να σκάσει. Και οι Γερμανίδα μόλις είδαν σου. Μόλις είδαν οι Γερμανοί, λέει μπρος. Γέρο μπρος. Άπισε βάλει τα παπούτσα του, λέει μπρος. Εσάλευε ο γέρος, επορήσανε και μας ελαλούσανε και μας πήγανε στο κάτω χώρο. Ο πατέρας μου κρυμμένος στα κρυμμένος τα άσχερα. Δεν επήκατα να του πούμε Γερμανοί ήρθαν, γιατί δεν τέριασαν. Όταν επέρνει στο σκολιόνα και πήρα εγώ θάρρο στην ασπασία του Καραϊσκο Μιχάλη τη γυναίκα και πόρεσε να το πεθαίνουν της. Ήφου δέσποινα, είδες δέσποινα, είμαστε όλοι σαν την καημένη μου το χωριό, είτε θα μας συμβεί, είδε δέσποινα, μου κάνει. Και όταν επερνούσαμε κάτω κάτω στην πλατεία, στη Ναμαξωτό. Μου λέει η Γίδια, εσκοτώσανε λέει το κακορίσκο το Μανώλη. Το ξαδερφάκι μου και το ουζιτσό. Ο Μανώλη τώρα και το... Του Γιώργη, του Ταγματάρχη, αδερφάκι, αλλά από άλλη μάνα. Πατέρας του Γιάννα παντρεμένος είχε ένα γιο. Και πώς το σκοτώσανε, επήγαινε ο σκοπός. Ο σκοπός εδώ δοσμένο. Στη Κουκουραμαλία, την Καρέ δυο. Και στέκανε. Πέρα πέρα στο Κιωμάλι, από Σιβησινίδια, άλλοι δυο. Σταλόνι του Κωστή, του θείου σου, άλλοι δυο. Έτσι, έτονε δυο-δυο γύρω-γύρω στο κοζιό και κοντά-κοντά. Είδα τσι κοτσι μου σάγια τα νομάζω να τα ίχνη, τα βάλω λέει μέσα. Ποιος ήρθατε και ξάνοιξα, αλλά μου γιατί μου γίνηκε δεν έπρεπε να θωρώ νεκρού. Είδα τον πόδα το γόνατο όλο. Ποιος τι και έτσι, ήταν το γόνατο. Αλλά τι νοσί ήταν, το Μανώλη ήταν με το στρατό. Πήρασα πέρα και... Ποιος πέρταξε στην πλατεία. Από όσο σάει και από έχουν εδώ το δημασίο. Έτσι, ήταν η πλατεία. Και ήταν ένας δρύς και κάθοντα στο δρύ πέρα πέρα είχαν πάει στις γερόντου και όσους είχαν για τα σύρματα. Φωνάξα το τεσσάρ, μια χρήση, ξέρετε, για... μα ίδια τσάι, σαν να μου έδω έτσι. Ένας δοηρός επίτσε στη μέση τα γυναικόπια και φτάνε και πάμε να δω. Ξέρετε για ποιους λόγους και ήταν και τέτοια. Ελληνικά. Ελληνικά, έτσι, όπως λέω και ελληνικά. Ελληνικά έλεγε. Ο Γερμανός τα έλεγε ελληνικά, αυτός θα το κάνω ξύμα. Ξέρετε για ποιους λόγους σας φέραμε εδώ. Όχι, άκουσες μόνο ένα όχι, είπαν οι χωριάνοι, οι γυναίκες, τι είδα μιλήσει. Λέει όχι, διότι φέρετε τον τάδε δά που λέγατε να τον ελέγω, τον Γκράγε. Και τον ετροφοδοτήσετε και στο κέντρο. Και έκαμε δύο μερόνυχτα στο κέντρο, μια χρυσή κουτελιδάκι, ποια είναι. Λέει δεν είναι εδώ, δεν την ξέρουμε. Και αμόντα ρε νόρτς να ακούσει το όνομα της κακομήρα και πήρε ένα ψυχοπάτι. Αυτή δηλαδή το έπαιρνε. Αυτή το έπαιρνε. Αν είχα μπει μια άλλη έγινε επί το πιθαλα της κακομήρα. Και πρόλαβε να αυτή και πρόλαβε. Δεν την ξέρω, δεν είναι εδώ, λείπει. Πρόλαβε και πήρε και το μαντήξι της ψυχοπατζογιάννενας από το χωριό μου παντρεμένη. Και το έβαλε για να την γνωρίσει. Και το έβαλε ένα μαύρο μαντήλ και το έτσι αυτή δίπλα. Και πετάχτηκε να φτύπαινε, όχι δεν είναι εδώ, δεν ξέρω μνε που είναι. Γη είναι το πρόβλημα. Έτσι αγλίτωσα. Αλλιώς γιατί την είχαμε προδομένη και αυτή πως το κουβάλλει την τρόφιμη. Μας λένε να πάει από μας και μας δόξαν σούλα στο κάτω χώρο και μας είπανε για ποιους λόγους θα μας κάψουν. Και να πάει κάθε γυναίκα, μα θα τον έσανε στις 10 η ώρα τότε, σας 10 και 11, 11 η ώρα. Όχι, σας βάζω με 2 ώρες προθεσμία. 10 η ώρα θα και μας βγάλα το λόγο. Σας βάλαμε 2 ώρες προθεσμία να πάει κάθε γυναίκα στο σπίτι της να πάρει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί και ό,τι σηκώνει. Αν έχει κανένα γαϊδουράκι ας το φορτώσει και την μια γατσίδα στην πάση. Είναι έτσι, έξω τα γυναίκα. Γιατί με λίγους λόγους το χωριό θα καταστραφεί. Ναι, θα καταστραφεί, είπε. Δεν μπορούσα να το κάψω, να καταστραφεί. Γιατί κι άλλο το έκανε φωτιά κι άλλο βάλανε πόμπες. Δεν γράφηκαν οι πέτρα πάνω σ' άλλη. Γιατί σκοτώναν με το πολυβόλο.
Και τότε σας ακούδα το σύννεφο. Και φοβήθηκα λίγο. Αλλά ύστερα το μάθαμε ότι σύννεφο ψήτη είναι το δαγιάλι, την ώρα τη σκοτώνα. Λόγω ότι μόλι περάσαμε, λέει, τι Ελένε, τα κάρα και τη σκοτώνα. Μόλι τα φτάξαμε στο μέρο, τα κάρα και τη σκοτώνα. Γιατί μα είχαν και στέκαμε. Από τι 12 η ώρα μέχρι το βράδυ, κάλεσα ένα μπούι που βγούσε όλη την πίτα. Στέκαμε στον δρόμο των αμαξωτών. Να έρθουν οι Ανομερτιανοί, οι Βρυσανοί να μα αιμονούν. Να μη σε αμαξωτούν. Εταΐζαμε ψωμί και εγώ από την Τιμόγενη, βγήκα τσάρμεξα πολλές φορές τσέγες, πατέρα μου τσέγες από τσάρμεγα και πριν. Έθεταν, είχαμε έξινε άσχερα στρωμένα, γιατί βάλανε φωτιά και στον αχαιριό να μάθουν στο πάτσι, να πολύ λίγο κάτω. Και έφερε άσχερα τσέστρο σε έναν τίγια στρώμα, και από πάνω στρώμα σε μια βέρτα, και από πάνω μια βαταλή και καπότα και τέταμε το γύρο του κόμπου. Τώρα μπήκαμε στην εποχή του κορονοϊού. Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια που περάσαμε τις θηριωδίες αυτές των Ναζί, τώρα μας ήρθε ο κορονοϊός, ο οποίος μας έκλεισε μέσα στα σπίτια. Πάρα πολλοί ασχολήθηκαν και έγραψαν τραγούδια, έπαιζαν μουσική στο διαδίκτυο προκειμένου να ψυχώσουν όλους εμάς που είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Ο Μανούζος ο Ψαρός έγραψε τους στίχους και τους τραγούδησε στην κάμερα της εκπομπής για τον κορονοϊό, αγαπητοί μου φίλοι. Να τον απολαύσουμε. Ανθρωπίδε έγκυκλο ανθρωπίδε κυκλοφορούν ανθρωπίδε κυκλοφορούν λίν τρυπωμένη γλεδιά τραγούδια δε γλεδιά τραγού δε γρικάς γλεδιά τραγού όδια δε γρικάς με γαλιβού βαμάρα ουλί φόβου ούτε το όλοι φοβό δε τον εχθρό
ne ζητήλαος. Πάσχα 2020. Και η κάμερα της εκπομπής θα μεταφερθεί στα Σφακιά, στο Καψοδάσος, στην ταβέρνα Βίγλες του Χριστόφορου Μανουσέλη, όπου έπαιξαν και τραγούδησαν Λύρα ο Κορδατζάκης και στο τραγούδι και στην παντόλα ο Γιώργης Μανουλιούδης, σε ένα πάρα πολύ όμορφο γλέντι που βέβαια δεν έλειψε και ο χορός. Είναι αρκετά χρόνια, όμως είναι αδημοσίευτο αυτό το βίντεο που θα δείτε. Πάμε στην ταβέρνα Βίγλες στο Καψοδάσος Φακίων, φίλοι. Yeah.
Και τώρα οι κουρίτες του Πατακομανόλη με βιολάτορα το Μαρτσάκι, στη λύρα το Ζαχαρία το Σπυριδάκι, στο τραγούδι το Σταυρακάκι θα λαμπρύνουν το τέλος της εκπομπής μου. Να τους απολαύσουμε, φίλοι μου.
με νύχτα, πάρε με στη σκοτεινή σαγκαλί. Πάρε με νύχτα, πάρε με στη σκοτεινή σαγκαλί. Μήπως ξεφύγω του Σεβδά, μήπως ξεφύγω, μήπως ξεφύγω του Σεβδά. Μήπως ξεφύγω του Σεβδά που με έχει πιάσει πάλι. Πάρε με νύχτα, πάρε με στη σκοτεινή σαγκαλί. Αγαπητοί φίλοι, αυτά σε αυτή την εκπομπή. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς οι οποίοι με τιμάτε συνεχώς με τα μηνύματα, με τα τηλέφωνα, και να στείλω το θερμό μου χαιρετισμό στο Τολό, στο Σύλλογο Κριτών Αφλίου και στο φίλο μου τον Άρη τον Παπαδάκη με τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες του, στο Τολό, τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα. Και πιστεύω ότι τώρα, μετά τον κορονιό, που θα μας αφήσουν ελεύθερους, ειδικότερα οι Αθηναίοι είναι κοντά για να πάνε να απολαύσουν κάποιο τριήμερο που θα τους μείνει κενό για να ηρεμήσουν και να χαλαρώσουν από τον κορονιό. Αγάπητοι μου φίλοι, σας χαιρετώ, να είστε καλά, Χριστός Ανέστη.